Μπορεί η Πέλα να είναι γνωστή στον κόσμο σαν πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, η περιοχή όμως κατοικούταν και σε αρχαιότερες εποχές. Ίσως όχι η ίδια η Πέλα, αυτό δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Αλλά στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν μικροί οικισμοί εδώ και 8.500 χρόνια και οι οικισμοί αυτοί μας λένε ενδιαφέρουσες ιστορίες για τους κατοίκους τους. Το τοπίο δεν ήταν ίδιο με το σημερινό. Ο κόλπος του Θερμαϊκού έφτανε τότε πολύ πιο βαθιά στα δυτικά και οι οικισμοί αυτοί ήταν σχεδόν στην ακτογραμμή. Οι ανασκαφές έχουν δώσει πολλά και ποικίλα στοιχεία για τη ζωή των κατοίκων, αλλά η σημερινή παρουσίαση εστιάζει στις μικρές ανθρώπινες μορφές που έχουμε μάθει να αποκαλούμε ειδόλια. Τι είναι τα ειδόλια? Δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πιθανότατα δεν ήταν ένα πράγμα, όπως δεν είναι ένα πράγμα τα σημερινά αντικείμενα, τα οποία σημαίνουν κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας. Και ακόμη και για τον ίδιο άνθρωπο, τα πράγματα σημαίνουν κάτι διαφορετικό σε διαφορετικές περιστάσεις. Άλλο πράγμα ένα κύπελο στο σπίτι, άλλο σε μια δεξίωση και άλλο σε έναν αγώνα. Άλλο πράγμα για έναν ιερέα, άλλο για τον υπάλληλο που θα το πλύνει στο εστιατόριο και άλλο για έναν εκτιμητή έργων τέχνης. Έτσι και τα ειδόλια. Τα στηβάζουμε εμείς μαζί γιατί μοιάζουν, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς ότι είχαν την ίδια χρήση ή την ίδια σημασία. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο τους είναι το υλικό τους. Τους πρώτους αιώνες σχεδόν όλα είναι φτιαγμένα από πυλό. Η επιλογή του υλικού δεν είναι ασήμαντη. Κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων της εποχής. Σπίτια από πυλό, μαγκάλια από πυλό, αποθηκευτικές θήκες από πυλό, αγκία από πυλό. Ο πυλός, και ειδικά ο ψημένος πυλός, είναι το καινούριο την εποχή αυτή, η καινούργια τεχνολογία. Μάλιστα, τα ειδόλια που βρίσκουμε από τους πρώτους αιώνες είναι καλά ψημένα και γενικά επιμελημένα. Κάποιοι αφιέρωναν χρόνο και κόπιαζαν για να τα φτιάξουν. Αν και στα μουσεία βλέπουμε αρκετά ειδόλια, δεν πρέπει να κυκλοφορούσαν πολλά ταυτόχρονα στους εκάστοτε οικισμούς. Αν σκεφτεί κανείς τον κόπο και τον χρόνο που χρειάζονταν για να φτιαχτούν, τότε ίσως πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα έφτιαχναν για ειδικές περιστάσεις. Είναι πιθανόν ότι σε αυτές τις περιστάσεις τα χρησιμοποιούσαν σε ομάδες και σήμαιναν κάτι συνολικά παρά μεμονωμένα. Τα προημότερα δείχνουν μια αιμονή στις κινήσεις του σώματος και επομένως ίσως πρέπει να δούμε τις κινήσεις αυτές σε αντιπαράθεση τη μια με την άλλη. Ίσως τα μάζευαν για να πούν μια ιστορία και η επιτυχής έκβαση της συγκυρίας στην οποία τα χρησιμοποιούσαν, όποια και αν ήταν αυτή, στηριζόταν στην παρουσία αυτών των πύληνων σωμάτων που μάλιστα έπρεπε να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Αν το γεγονός το καταλάβαινε κανείς ως παιχνίδι, ως τελετή ή ως αγκαρία, είναι δύσκολο να πούμε. Ίσως για κάποιους να ήταν ιερός ο σκοπός, σε κάποιους άλλους να φαινόταν μια συμβατική υποχρέωση, ενώ μερικοί ακόμη και να χλέβαζαν τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να εικάσει κανείς ότι αν τα ειδόλια έδιναν έμφαση στις κινήσεις, ίσως και οι άνθρωποι που συμμετείχαν έπρεπε να εστιάσουν στις δικές τους κινήσεις. Κάποια στιγμή, γύρω στα 7.300 χρόνια πριν, φαίνεται πως αλλάζει αυτή η τάση και δεν τους απασχολεί να δείξουν τις κινήσεις, αλλά γεμίζουν τα ειδόλια με χαράξεις, ίσως για να τονίσουν πια ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εμφάνιση του σώματος και όχι οι κινήσεις του. Αν οι εγχαράξεις αυτές δείχνουν ρούχα ή τατουάς, δεν είναι σαφές. Αλλά σημασία έχει ότι για να είναι αποτελεσματικό το ειδόλιο, όπου και αν το χρησιμοποιούσαν, έπρεπε να αναδεικνύει την εξωτερική του εμφάνιση. Αλλά και η κυριαρχία του πυλού μετριάζεται σε κατοπινές εποχές. Ενώ τα σπίτια, οι βοηθητικές κατασκευές, τα αγκεία, ακόμη και τα ειδόλια ζώων συνεχίζουν να φτιάχνονται από πυλό, εμφανίζονται κάποια ειδόλια ανθρώπων από πέτρα και μάλιστα από μάρμαρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μόνο ανθρώπινες μορφές φτιάχνονται από μάρμαρο, αν και πάλι πολλά ανθρώπινα ειδόλια είναι πύληνα. Κάποια λίθινα μάλιστα ίσως τα κρεμούσαν στο λαιμό ή σε άλλα μέρη του σώματος. Άλλη μια αλλαγή λοιπόν. Όχι μόνο εγκαταλείπεται η έμφαση στην κίνηση, αλλά ανάλογα με την περίσταση θεωρείται κατάλληλο και ένα άλλο υλικό. Για να είναι σωστό το ειδόλιο για τη συγκεκριμένη χρήση, έπρεπε να φτιαχτεί από συγκεκριμένο υλικό και με συγκεκριμένη μορφή. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για συγκεκριμένες χρήσεις, ότι τα αντικείμενα αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, πιθανόν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και ίσως ο σκοπός αυτός δεν ήταν να περιγράψουν τη ζωή τους βλέποντάς την απ' έξω σαν θεατές. Ίσα ίσα που πιθανότατα προσπαθούσαν να επηρεάσουν τη ζωή τους με αυτά, κάνοντας κάτι που έπρεπε να γίνει για να έχουν νόημα και αποτέλεσμα οι πράξεις τους.
Όλα αυτά δεν δίνουν πιθανώς απάντηση στην ερώτηση τι είναι τα ειδόλια. Ίσως η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί αν δεν την αλλάξουμε λίγο. Αν δεν αρχίσουμε να ρωτάμε δηλαδή τι θα μπορούσε να σημαίνει για τον καθένα η χρήση τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Και ίσως πρέπει να αρχίσουμε να ρωτάμε τι αποκόμιζε κανείς βλέποντας τους άλλους, στην αρχή πιο μεγάλους, πιο έμπειρους, μετά ίσως σε παρόμοια θέση να τα χρησιμοποιούν και επομένως τι καταλάβαινε κανείς ότι έπρεπε και αυτή ή αυτός να κάνει, ποιες κινήσεις, ποια αντικείμενα και ποια υλικά να χρησιμοποιήσει για να βρει μια θέση στον κόσμο.